φοράει την κοτσίδα είναι αυτή. Είναι Adidas Originals χαρακτήρας. Και η κοτσίδα και το παπούτσι το καινούριο. Τα Mega, Torsion, Flex. Για να μπει στο Microsoft χρειάζεται να κάνεις μια κοτσίδα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κοτσίδα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνεις στο www.ma.tv, αφήνεις τα στοιχεία σου και τέσσερα παπούτσια από αυτά εδώ που τα βρίσκεις μόνο στα καταστήματα Intersport και δίνεις κάθε εβδομάδα. Όπως δικά σου μπορείς να κάνεις και τη συλλογή της Ριάννα, που δεν θα σου συμβούλευα. Γιατί όλα αυτά που σχεδιάζει είναι χάλια. Να σου πω κάτι, συμφωνώ λίγο. Εντάξει, ότι σχεδίασε ας πούμε ένα τζάκετ και ένα τζιν, το έχουμε ξαναδεί, δεν σημαίνει κάτι. Μα είναι ότι είναι, κοίτα εδώ κάτι ρούχα. Πραγματικά. Να σου πω τώρα, θα την κράζουμε για πολλή ώρα. Όχι, θα τα φρόνεις εσύ αυτά. Το κορίτσι συνεργάστηκε με την Emporia Armani, βγάλαν κάποια, εσώρουχα και είπε να σχεδιάσει και ένα τζινάκι και ένα τζάκετ. Μα ούτε για τον ύπνο δεν τα φοράς αυτά ρούχα. Ρε εσύ Δημήτρη, τώρα μην την κράζεις την κοπέλα. Εντάξει, δεν την κράζω. Πραγματικά έκανε μια προσπάθεια. Τραγουδίστρια είναι, δεν είναι σχεδιάστρια στην τελική. Θα δούμε και τη δεύτερη προσπάθειά της. Να σου πω, αυτά εδώ από τι είναι φτιαγμένο. Αυτά πρέπει να είναι φτιαγμένα από το καλύτερο υλικό γιατί είναι Adidas Mega Torsion Flex. Φαντάζεσαι να ήταν χρυσός. Όχι, δεν θέλω να το φανταστώ γιατί υπάρχει τέτοιο πράγμα. Υπάρχει και ξέρεις πόσο κάνει. Πόσο. $19,000 τζάμπο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, σχεδίασαν πολλές κορδόνια από χρυσό. Γιατί σου λέει είναι πολύ μπροστά αυτό. Ναι. Ότι θα δίνεις εσύ τώρα $19,000. Σε περίπτωση που δεν έχεις $19,000, μπορείς να πάρεις και από Ασίμι που κάνει $3,000. Πιο φθηνό. Ναι. Πώς φαίνεται. Τα διαμάντια όμως είναι ο φίλος των γυναικών. Έτσι δεν ξέρουμε. Ναι, και ποια το έλεγε αυτό πρώτη από όλες. Η Μέρλιν. Ποια, η Μέρλιν Μονρό. Γι' αυτό τύχηκες έτσι σήμερα. Θες να μοιάζεις με τη Μέρλιν. Αχ, πώς φαίνεται. Όπως μοιάζει και η Κέιτι Πέρι. Η οποία λέει ότι ίσως ανεβάσει Broadway show. Όπου θα υποδίεται τη Μέρλιν. Το άλλο το ξέρεις. Όχι. Πιο παλιά είχε φτιάξει μια διαφήμιση για γερμανικό κανάλι. Ναι. Όπου πάλι την είχαμε δει σε ρόλο Μέρλιν. Νομίζω ότι το έχω μπροστά μου και θέλω να κλείσουμε με αυτό. Κι εγώ θέλω. Τόσο.